Έχει πιέξει ιδιαίτερα το νομό μας, χωρίς εναλλακτικό σχέδιο οι αγρότες δεν καλλιεργείται η γη μας. Γιατί κατά βάση πρέπει να ξέρουμε και να το λέμε, είμαστε ένας νομός αγροκτηνοτροφικός. Η υδροκατανία έχει, πολλοί δεν το γνωρίζουν, και 1,5 εκατομμύριο εγωπρόβατα. Είναι λοιπόν ένας μεγάλος κτηνοτροφικός νομός με δυνατή μεταποίηση, ιδιαίτερα στους τομείς της χειροκομείας, της ιχθυοκαλλιέργειας, της χειροτροφίας, των βροσίμων ελαιών και του ελαιολάδου. Βεβαίως δεν υπολείπεται σε τίποτα σε υπόλοιπες μεταποιητικές δραστηριότητες, αλλά η βάση της μεταποίησής μας είναι η μεταποίηση του πρωτογενούς τομέα. Αυτός ο νομός λοιπόν τα τελευταία πολλά χρόνια παρουσιάζει συνέχεια μία μείωση του ΑΕΠ. Και αυτό προέρχεται, όπως προείπα, κατά βάση από την μείωση του αγροτικού τομέα. Σε αυτό το νομό γίνανε 4 πολύ μεγάλα έργα στα όρια του νομού, η γέφυρα, το Πλατιγιάλι, το λιμάνι του Πλατιγιάλι. Γίνανε 4 πολύ μεγάλα έργα, όπως είναι η γέφυρα, ένα εκπληκτικό έργο. Γίνανε πολλά αυτά τα 4 μεγάλα έργα στα όρια του νομού. Είναι πάσπερα, Ιλιάνο, δεν γίνεται να μην τον βλέπω. Το Πλατιγιάλι, αυτό το περίφημο λιμάνι. Η υποθαλάσσια ζέψη Ακτίου Πρεβέζης, το αεροδρόμιο στο Άκυρο. Αυτά όμως, αν τα δει κανείς στο χάρτη, θα δει ότι τα έργα αυτά δεν συνδέονται μεταξύ τους. Και συνδέονται με δρόμους, οι οποίοι δεν είναι δρόμοι. Πρέπει να ξέρετε ότι ο κεντρικός δρόμος, τον οποίο διαβήκατε για να έρθετε, κατασκευάστηκε το 1963 επί Κωνσταντίνου Καραμαλή. Αυτό θα έκανε όλα. Λοιπόν, η Υδροκατανία έχει να ξαναδεί έργα υποδομών αυτού του μεγέθους και βεβαίως αναφέρομαι στην μη κατασκευή του δυτικού άξονα, ο οποίος θα έδινε μία διέξοδο από πλευράς υποδομών, θα συνέδεε αυτά τα μεγάλα έργα, όπως σας είπα για το λιμάνι του Πλατιγιαλιού, το οποίο έσωσε την Ελλάδα το 2008 στις μεγάλες απεργίες των Αθηνών, των λιμανιών του Πειραιά δηλαδή, και των υπολείπων λιμανιών της χώρας. Αυτό το λιμάνι
δεν μπορείς να φτάσεις σε αυτό το λιμάνι μεταφορικά μέσα μεγάλα ταλίκες και τέτοια. Προτιμήσαμε λοιπόν ως χώρα να κάνουμε δρόμους να πηγαίνουμε 15 μέρες στο χωριό μας, αντί να κάνουμε δρόμους που θα είναι παραγωγικοί και ανταποδοτικοί. Αυτά τα λάθη λοιπόν τα πληρώνουμε. Επίσης, εκείνο που είναι πολύ μεγάλο βασικό πρόβλημα στην Πελοπερνάνια από την πλευρά των επιχειρήσεων είναι η έλλειψη βιοπάρκου ή επιχειρηματικού πάρκου, όπως θα μπορούμε να πούμε. Υπάρχει βεβαίως η ΝΑΒΙΠΕ, η περιοχή βιογενική της του Αστακού, αλλά αυτή είναι μια ενδιάμεσα βιομηχανική περιοχή. Δεν υπάρχει βιοπάρκ. Και μάλιστα όταν έγινε και αυτός ο παράδειγμας, κατά την άποψή μας, νόμος Υπουργείας κυρίας Μπιμπίλη, όπου κατηργήθη από τον οδικό άξονα των εθνικών δρόμων 600 μέτρα εκατέλωθε ο χαρακτηρισμός ως μη γης υψηλής παραγωγικότητας, αλλά έγιναν όλα γη υψηλής παραγωγικότητας, στο νομό Ετωλοκαρδανίας δεν υπάρχει σημείο που μπορεί να εγκατασταθεί μια μεταποιητική επιχείρηση, γιατί όλος ο νομός είναι υψηλής παραγωγικότητας. Επομένως, μην μιλάμε για ανάπτυξη όταν ένας νόμος έγινε για την κρούη τον επόμενο νόμο. Αυτά είναι ενδεικτικά θέματα που απασχολούν τον επιχειρηματικό κόσμο και πρέπει να τα λύσουν. Είναι αυτό που εμείς καταλαβαίνουμε ως αναδιάρθρωση, ανασχεδιασμός του ελληνικού κράτους. Έτσι τον αντιλαμβανόμεθα, να μην είμαστε όμοιροι των αυτοδιοικήσεων, να μην είμαστε όμοιροι υπαλλήλων, να μην είμαστε όμοιροι ξεκάθαρα πράγματα, να μπορούμε να ξέρουμε πού πάμε. Όπως μία ζωή μιλάμε για δίκαιο και σταθερό φορολογικό σύστημα. Και στην Ελλάδα, αντί για σταθερό φορολογικό σύστημα, μονίμως έχουμε κάθε δεύτερη μέρα και από μία αλλαγή στα φορολογικά. Έτσι δεν υπάρχει καμία δυνατότητα παρακολούθησης και ενημέρωσης και μακροχρόνιας, όπως αντιλαμβάνεστε, είστε και οικονομολόγος και πολύ καλά γνωρίζετε ότι δεν μπορεί να σχεδιάζεις χωρίς να έχεις ένα σταθερό πλαίσιο. Αλλά στην Ελλάδα έτσι προχωρήσαμε. Οι διαρθρωτικές λοιπόν αλλαγές στο κράτος είναι εκ των όνων κάνε. Εγώ δεν θα ήθελα να σας πω πολλά περισσότερα, γιατί βλέπετε και ζείτε κι εσείς το κλίμα το οποίο υπάρχει στην αγορά, βλέπετε την ένδυα των τραπεζών στο να χορηγήσουν και να χρηματοδοτήσουν και να βοηθήσουν υγιείς επιχειρήσεις να προχωρήσουν και να σταθούν. Βλέπετε τα προβλήματα τα οποία έχουν οι επιχειρήσεις που δεν μπορούν να συμψηφίσουν αυτά που τους χρωστάει το ελληνικό δημόσιο με αυτά που χρωστάνε στο ελληνικό δημόσιο. Βλέπετε τις καθυστερήσεις στις πληρωμές του ΦΠΑ στις εξαγωγικές επιχειρήσεις. Όλα αυτά λοιπόν είναι θέματα τα οποία αντιμετωπίζουν καθημερινά οι επιχειρήσεις. Βλέπουμε, μπορεί να κάποιες επιχειρήσεις να μπορεί να πηγαίνουν και να πουλάνε, αλλά δεν ξέρουν πότε και αν θα εισπράξουν ποτέ αυτά τα χρήματα των προϊόντων τα οποία πουλήσαμε. Και εμείς σαν άνθρωποι της αγοράς θα θέλαμε να δούμε αυτόν τον τόπο να κυβερνιέται. Θα θέλαμε να μείνουμε στο ευρώ, διότι διαφορετικά θεωρούμε ότι θα είναι η μικρασιατική καταστροφή πολύ μικρή καταστροφή σε σχέση με αυτό το οποίο θα επέρθει στην ελληνική κοινωνία. Αγώνη, εσύ είσαι η ελπίδα μας! Μπράβο! Αυτό θα... Ναι. Αυτό που θα επέρθει στην ελληνική τελευταία μας ελπίδα είναι. Αυτό που θα επέρθει στην ελληνική κοινωνία από την
έξοδό μας από το ευρώ. Δεν το αντιλαμβάνουμε, αντιλαμβάνονται πάρα πολλοί συμπολίτες μας και θα πω ένα μικρό παράδειγμα για να το αντιληφθούμε όλοι. Λέμε ότι με τη δραχμή θα έχουμε ανάπτυξη, θα έχουμε εξαγωγές. Ποιες εξαγωγές θα έχουμε όταν τα φορτηγά δεν θα μπορούν να κινηθούν γιατί δεν θα υπάρχει πετρέλαιο. Ποιες εξαγωγές θα έχουμε, και να αναφέρω ένα προϊόν που όλοι γνωρίζουμε, την ελιά. Πού θα συσκευαστεί η ελιά, σε ποιο βαζάκι. Αυτό θα το αγοράσουμε από το εξωτερικό, αλλά από το εξωτερικό δεν θα μπορούμε να το αγοράσουμε. Ούτε το βαζάκι, ούτε το καπάκι. Πού θα συσκευάσουμε το λάδι για να το πουλήσει η επιχείρηση. Το μπουκάλι θα το πάρουμε από την Ιταλία. Θα πάρουμε και το καπάκι από την Ιταλία, εφόσον όμως δεν θα μας δίνουν, γιατί δεν θα μπορούμε, αλλά ποια εξαγωγική δραστηριότητα και ποια ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας θα έχουμε αν βγούμε από το ευρώ. Και θα πω ένα τελευταίο, γιατί ως Έλληνες έχουμε και το γαμώτο μέσα μας και επιμένουμε. Πάλι θα αναφερθώ στην κρασιατική καταστροφή. Γιατί δεν ζούμε μόνοι μας, είμαστε σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον και έχουμε συνεταίρους. Με τους συνεταίρους θα πρέπει να συνεννοείσαι. Έτσι. Κάποτε λοιπόν οι συνεταίροι μας λέγανε μη φέρτε τον βασιλιά Κωνσταντίνο, θα σας αφήσουμε. Εμείς όμως τι λέγαμε, εμείς τον θέλουμε και θα τον φέρουμε. Αυτό το γαμό το όμως το πληρώσαμε με την κρασιατική καταστροφή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Θα ήθελα να σας δώσω τρία μικρά δώρα. Είναι ένα λαμπιστικό, είναι το έμπνευμα του Υπουργείου μας, που είναι ένα νόμισμα των Ινιαδών, οι Αττίες Ινιάδες, που παρουσιάζει τον ποταμό Αχελό, το Θεό ποταμό Αχελό, με μορφή και κέρατα, ανθρώπινη μορφή και κέρατα, και ένα νόμισμα της Αιτωλίας, που είναι η θεά, μάλλον η Αμαζόνα Αιτωλία, καθήμενη επί των ασπίδων των Γαλατών, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι οι Αιτωλοί κατέσπασαν τους Γαλάτες στο κρίκελο Επιτανίας και έτσι βγήκε αυτό. Και στη μέση λοιπόν είναι ο Αχελόπος που ενώνει και χωρίζει την Αιτωλοκαρδονία.